Μιλοθρός, λίγο έξω από τη Σιτία, στην περιοχή του Ζου, ο Γιάννης ο Χασαπλαδάκης ή Καβρός, και αγάπησε παράφορα μια κοπελιά, την Ελένη. Δεν του τη δίνανε και την έκλεψε. Τον έρωτά του για την καλή του τον έκανε μαντινάδες, που τις έγραφε πάνω στους τοίχους του μήλου. Ροδώσουνε όντε σ' έκλεψα και σ' έφερα στο μήλο, μα κάθε χρόνος που περνά σου πέφτει και ένα φύλλο. Κάποτε η Ελένη πέθανε και ο κόσμος εχάθηκε κάτω από τα πόδια του ερωτευμένου Καβρού. Ροδώσουνε και τα φύλλα σου, επέφτανε ένα-ένα, το 70 θύελα τα πήρε μαζωμένα. Μόνος τώρα πια βασανίζεται από το χωρισμό. Να πέθαινε η σκέψη μου να μη σε συλλογούμε, να ξαναβρω τον ύπνο μου, ήσυχος να κοιμούμε. Ο μεγάλος πόνος της αβάστακτης μοναξιάς έφερε την αρρώστια. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Σιτίας και μια μέρα είπε του γιατρού: «Δεν έχω, γιατρέ, άλλη ζωή. Θέλω να ποθάνω. Να μας πάρεις τηλέφωνο, να μας πεις πώς περνούν εκεί κάτω στον Άδη». Προσπάθησε να φεδρίνει τη στιγμή ο γιατρός, και ο απίθανος Καβρός δεν έχει εκεί τηλέφωνο. Είναι η γραμμή κομμένη, γιατί αν είχε γραμμή θα με έπαιρνε η Ελένη. Ο Μανώλης ο Κασωτάκης από το λιμένα της Χερσονήσου, ενώ είναι επιχειρηματίας, έχει επενδύσει στην καρδιά της γυναίκας του. Αρρώστησε όμως εκείνη κάποτε και χρειάστηκε να πάει στην Αθήνα μόνη. Το τρίτο βράδυ από τη φεύγα της την πήρε τηλέφωνο και της είπε: «Αυτό τα φώτα του σπιτιού μας σκοτεινάνε πάλι. Λείπεις εσύ που του δίδες τη λάμψη τη μεγάλη».